πολλά χρόνια, 20-25 χρόνια. Όταν είμαι μόνος μου, είμαι φίλους και βαριέμαι να κάνω το οτιδήποτε, από το να φτιάξω ένα τσάι ή κάτι, έχω εφεύρει τον φανταστικό μου υπηρέτη, που είναι ο Άρθουρ, και τον φωνάζω για να κάνει αυτό τις δουλειές, όπου τον ενσαρκώνω εγώ βέβαια. Απλά επειδή εκείνη την ώρα που βαριέμαι δεν μπορώ να σηκωθώ εγώ, φωνάζω τον Άρθουρ και έρχεται, λέει, μάλιστα κύριε, έχει βρετανικές καταβολές, είναι ευγενής άνθρωπος, και του λέμε τι θέλουμε και αμέσως πάει και τα κάνει. Δύο βιβλία με έχουν στιγματίσει στη ζωή μου. Καλά, πολλά είναι, αλλά σίγουρα αυτά τα δύο τα ξεχωρίζω. Το ένα είναι για την καλλιτεχνική μου, ας το πούμε, υπόσταση ή, αν θέλεις, για να πάρω την απόφαση σοβαρά, να έρθω σε τέτα-τέτ με τον εαυτό μου και να αποφασίσω με συνείδηση ότι θέλω να είμαι, ας το πούμε, καλλιτέχνης. Αυτό είναι το «Γράμματα σε ένα νέο ποιητή» του Ρίλκε, και το προτείνω σε οποιοδήποτε νέο καλλιτέχνη, είτε είναι ποιητής, είτε είναι ζωγράφος, είτε ηθοποιός, είτε τραγουδιστής. Είναι ευαγγέλιο για τους καλλιτέχνες. Θεωρώ αυτό το βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο, το οποίο με έχει βοηθήσει και με έχει εμπνεύσει ως άνθρωπο, και για τους στίχους που έχω γράψει, αλλά και για να βρω τον εαυτό μου, είναι «Η κρυμμένη αρμονία του Όσο», που είναι βασισμένη πάνω σε αυτά που έχει πει ο Ηράκλητος. Και έτσι τον έμαθα. Τυχαία τον είχα μάθει τον Όσο στα 25 μου, μέσα από αυτό το βιβλίο. Το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι μια αναβλήρουσα πηγή. Δηλαδή, θέλω να πω, αλλιώς το διάβασα στα 25, αλλιώς το διάβασα στα 35. Δηλαδή, τα ίδια πράγματα που διάβασα, μετά από 10 χρόνια, είχαν άλλη οντότητα. Και για μένα αυτά είναι τα βιβλία. Σίγουρα με έχει στιγματίσει στην εφηβεία μου ο προφήτης του Χαλίλ Γκιμπράν, επίσης. Θεωρώ ότι και αυτό είναι, έτσι, μια πηγή αστήρευτη. Που λέει μέσα, ας πούμε, «Δάσκαλε, τι είναι φιλία, τι είναι γάμος, τι είναι εργασία». Και είναι ωραίο, γιατί μιλάει για τις αξίες του ανθρώπου. Και αυτό συμβαίνει και με μένα όταν χαώνομαι, είτε στις επαγγελματικές σχέσεις, είτε στις φιλικές, ανατρέχω στις αξίες μου. Και δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό, όταν έχεις αξίες, γιατί χάνεσαι πολλές φορές. Γιατί μα είναι φίλος, μα είναι οικογένεια και πρέπει να υπερασπιστείς κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με τη φιλοσοφία σου απαραίτητα. Απλά επειδή σας συνδέει, εμπλέκεσαι συναισθηματικά μαζί τους και σας συνδέει ένας δεσμός, τέλος πάντων, και εκεί μπορείς να χάσεις τον εαυτό σου εύκολα. Οπότε όταν χαώνομαι, γυρνάω στις αξίες μου. Και αυτό το είχα πάρει από τον προφήτη, του Χαλίλ Γκιμπράν. Αυτά, έτσι, δεν ξέρω τώρα. Κοίταξε να δεις, καταρχάς, τη ζωή μου μπορώ να την χωρίσω πριν από το παιδί και μετά το παιδί. Δηλαδή, θέλω να πω, πριν το παιδί είχα την πολυτέλεια του χωροχρόνου στον εγκέφαλό μου να πέσω στα Τάρταρα ή να ανέβω στα Ιμαλάια. Τώρα με το παιδί δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο χωροχρόνος που μπορώ να επιτρέπω στον εαυτό μου να πέφτει ή να προσπαθώ να το παριστώ. Θέλω να πω ότι το παιδί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, έτσι, γιατί είναι και 2 ετών ακόμα, είμαι νέος μπαμπάς, είναι κινητήριος δύναμη για τα πάντα. Αν θα πέσω τώρα πραγματικά σε κάτι, θα είναι επειδή το παιδί μου έχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά αυτομάτως το παιδί μου είναι και το κίνητρο για να ανέβω πάλι επάνω, γιατί πρέπει να είμαι εκεί, γιατί είμαι υπεύθυνος για αυτή τη νέα ψυχούλα που έχει έρθει και δεν υπάρχει τίποτα άλλο μπροστά μου. Δηλαδή, μπορώ να φάω όλο τον κόσμο για το παιδί.
Αυτό είναι το κίνητρο. Ο Λάο Τσε έλεγε «Η θάλασσα είναι αρχηγός των υδάτων γιατί στέκεται πιο χαμηλά από όλα τα ύδατα». Αυτό πρέπει να είναι ο άντρας, αυτό πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Ο μεγάλος άνθρωπος. Θάλασσα. Είναι αρχηγός των υδάτων. Όλα τα ύδατα καταλήγουν στη θάλασσα. Καταλήγουν. Ταπεινότητα. Αυτό πρέπει να διακρίνει ένα μεγάλο άντρα. Και αυτό. Ο πρώτος μέντορας στη ζωή μου ήταν ο παππούς μου. Μεγάλος άνθρωπος. Όλα τα αντιμετώπιζε με ένα χαμόγελο. Και, και θα μου μείνει αξέχαστη και είναι, πάντα θα με συντροβεύει αυτή του η φράση όταν κάποτε κάποια στιγμή έτσι ήταν άνοιξη και μου λέει πάμε πάνω στο βουνό και ήταν να πάμε πάνω στη Βίγλα που ήταν η κορυφή του βουνού και κάπου στη μέση της διαδρομής εγώ ήμουν 7 χρονών παιδάκι και κουράστηκα και του λέω πω ρε παππού κουράστηκα και μου λέει ο παππούς γιατί του λέω πολύ ανηφόρα, κουράστηκα. Και μου λέει, είναι μακρύς ο ανήφορος, αλλά στην κορφή σε φτάνει. Και όταν θα το δούμε από εκεί πάνω, θα δεις πόσο ωραία φαίνονται από ψηλά. Αυτή η φράση θα με συντροφεύει για μια ζωή. Είναι μακρύς ο ανήφορος, μα στην κορφή σε φτάνει. Σίγουρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά πάντα να σκέφτεσαι την κορυφή. Ότι όταν θα φτάσεις εκεί, και θα είσαι ένας παντεπόπτης, έστω και για λίγο, θα καταλάβεις την αξία του κάμπου. Αγάπη μου, ρε! Αγάπη. Τα νικάει όλα. Ό,τι και να βάλεις απέναντι από την αγάπη. Η αγάπη κερδίζει. Καλός ή κακός όμως, δεν έχουμε φτάσει αυτό το επίπεδο. Ή τέλος πάντων είναι λίγοι αυτοί και γι' αυτό τους ονομάζουμε δασκάλους, τους ονομάζουμε προφήτες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Είναι η ενσάρκωση της αγάπης κάποιοι άνθρωποι και μέσα σε αυτούς είναι και ο Τζον Λέον φυσικά. Τον αγαπώ πολύ και αυτόν.